juxtapositions, video art essays, αντιπαραθέσεις, video εκθέσεις. Η ιστορία λένε σήμερα ότι πρέπει να γραφτεί και από γυναίκες. Her story. Λοιπόν, έχω ξαναγράψει μια πρόσφατη ιστορία της Κύπρου σε τρεις πράξεις. Μια σειρά από τρεις αντιπαραθέσεις μεταξύ κυπριακών έργων τέχνης. Εισαγωγή. Τρεις πράξεις. Πρωταγωνιστές είπαμε τρία έργα τέχνης από τη συλλογή μου από τρεις Κύπριους αρχίζοντας από τον Χριστόφορο Σάβα, πράξη πρώτη, Σέλιο πράξη δεύτερη και Νίκο Κουρούσιου, πράξη τρίτη. Καταλήγω στην τρίτη πράξη ότι η ιστορία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τη φωνή της Κύπρια γυναίκα, όχι μόνο τη Ορθόδοξη, αλλά και από τι κυριότητε κοινότητε τη Κύπρου. Λατίνα, Μαρονίτισα, Αρμένισσα και Μουσουλμάνα. Νίκο Κουρούση. Ερωτικό γύψινο κλειπτό με τριγωνικο νεοφως 65 νεοφό, 65x44x18, σε διαλογο λια μελία λαπίθη, κύπριε γυναίκε, συγγραφή, κλειπτό βιβλίο από οξυδωμένο σίδερο, 1x1x1, πάνω σε τραπέζι, 72 2022 Το έργο Νίκο Κουρούση φτιάχτηκε από έναν καλούπι γενικού κορμιού, να το, μισή-δύο, αλλά δεν είμαι εγώ. Από τον μπούστο μέχρι το εδίο. Το αρνητικό καλούπι χιτό από γύψο είναι βαμμένο μπλε ηλεκτρικ. Το παθητείτε έναν τρίγωνο, άσπρο φωτεινό νεοφό ω εδίο, σύμβολο τη δύναμη τη γυναίκα. Το κλειπτό είναι επιτύχειο, λέει ο κουρούση. Το μάτι πάει εκεί, είναι το πιο φωτεινό σημείο τη γυναίκα. Από όπου όλα πηγάζουν, βγαίνουν, δημιουργούνται και γεννιούνται από εκεί. Το θέμα γυναίκα κυριαρχεί πολύ στη δουλειά του Νίκου Κουρούση. Ναι, μεν το έχει ονομάσει ερωτικό, αλλά η ουσία είναι ότι πέρα από το ερωτικό, η γυναίκα έχει την απόλυτη δύναμη τη δημιουργία και τη αναπαραγωγή. σω εμένα να μου θυμίζει την Αφροδίτη. Αλλά η γυναίκα αυτή, κατά τον ίδιο, λέει, είναι αορατή. Ακόμα και στην σειρά του Ιερά Μπορνία, η γυναίκα είναι ανύπαρκτη, σαφάτσα. Δεν είναι προσωποποιημένη όταν όμω καταπιάστηκα με το θέμα εξουσία, λέει, στου πολιτικού πρωταγωνιστέ ήταν σχεδόν όλοι οι άντρε επώνυμοι. Και εκείνοι οι άνδρες τα κάναν όλα θάλασσα. Το επιτύχιο αυτό τριζιάστατο το γλυπτό, το βάζω σε διάλογο με αυτό το πρόσφατο έργο μου, που βασικά είναι η συνέχεια με ένα προηγούμενο έργο που έχει εκθέσει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Γυναίκε Προσωπικότητε τη Κύπρου. Η λίστα του προηγούμενου έργου άρχιζε από την Αφροδίτη, συνέχιζε στην Αγία Ελένη, στην Κατερίνα Κορνάρου και κατέληγε στη Λουκία Νικολαίδου. Στο κλειπτό βιβλίο αυτό, τα ονόματα των γυναικών αυτό δεν γράφονται πουθενά. Σα χαραγμένα στο βάθρο μια και είναι γνωστό πια πω συχνά γυναίκε μένουν αόρατε στην ιστορική αφήγηση. Πολλέ σε αυτήν τη λίστα δεν ζουν πια, άλλε τόσε είναι ακόμα εν ζωή, αλλά μόνο οι τίτλοι των εκδόσεων διαφαίνονται. Αυτοί οι τίτλοι ίσω και να κατευθύνουν το θεατή γιατί θέματα απασχολούσαν αυτέ τι γυναίκε. Όλα μαζί διαβάζεται και ω ένα αφαιρετικό ενιαίο κείμενο. Τίτλοι που εμφανίζονται στο εξώφυλλο του κλειπτού βιβλίου. Σκιαγραφίες, Μέγα Κυπουρό, Λευκάνθημα, Τα Μαλλιά, Ηρίδε, Ψηφίδε Ζωή, Κύπρο, Μητριαρχία Πατριαρχία, Έρχου, Πουεζίτι Φροντιέρ, Νικοσίενε, Πελέκ Οταλάρη, Μελουζίνη Ενότια, Lidra Street, το μπλε δείπνο, το βουνί. Ο ανήρ και η γυναίκα, ο ήχο τη σιωπή, περιττή ομορφιά, Ανατολή Μεσόγειο. Και το φωτίζεται ανάλογα με τη σκιά που πέφτει πίσω. Τώρα φαίνεται εδώ τη σκιά στον τοίχο. Υπό πίσω. Ανώνυμες όλες αυτές οι γυναίκες. Αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε τι τις απασχολούσε, ποια θέματα. Τέλος τρίτης πράξης.